Είχαμε τώρα, Φίλιππε, και μία κόντρα ξέσπασε σήμερα εκ νέου για το μάτι. Στον απόϊχο βίο τη απόφαση που εξόργησε συγγενείς των θυμάτων. Υπήρξε λοιπόν μία ουσιαστικά ανάρτηση, ένα βίντεο από τον Στέφανο Κασελάκη. Επικαλείται μεταξύ άλλων ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλώσεις του ουσιαστικά του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του κ. Δημήτρη Βερβεσού, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι κώδικες του 2019 κατήργησαν τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής σε χρήμα και τους επανέφερε ο κώδικας του κ. Φλωρίδη. Ο κ. Κασελάκης σε αυτό το βίντεο, Φίλιππε, εξηγεί ότι το άρθρο 302 του ποινικού κώδικα, με βάση το οποίο υπήρξαν οι καταδίκες, ισχύει, υπάρχει ουσιαστικά από το 1950. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί υπάρχει αντίδραση και απάντηση του κ. Μαρινάκη. Σας διαβάζω τώρα απόσπασμα από την ανάρτηση του δικηγόρου Παραρίο Πάγο, κ. Σωτηρόπουλου. Το ίδιο άρθρο 302, όπως ίσχυε με τον ποινικό κώδικα του 1950, ίσχυε το 2018, το 2019, το ίδιο και απαράλλαχτο ισχύει και σήμερα. Με αυτό το άρθρο, λοιπόν, έπεσαν στα μαλακά οι κατηγορούμενοι υδραγωγία στο μάτι, οι ίδιοι κατηγορούμενοι, τους οποίους αναβάθμισε ο κύριος Μητσοτάκης αφού έγινε πρωθυπουργός. Αναβαθμίσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στους κατηγορούμενους. Έπρεπε να τους βγάλει σε διαθεσιμότητα, να γίνει η δίκη, να αποδειχθεί αν φταίγαν ή όχι και μετά ας έκανε ό,τι ήθελε. Όχι να κατηγορούνται για αυτά τα εγκλήματα και να τους κάνει αρχηγούς. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δείτε τώρα ποιος επιτρέπει σε καταδικασμένους να εξαγοράζουν τις ποινές τους και να είναι ελεύθεροι. Εξηγεί ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κύριος Βερβεσός. Οι κώδικες του 19 καταργήσαν τη δυνατότητα μετατροπής σε χρήμα και τους επανέφερε τη δυνατότητα μετατροπής οι κώδικες του κ. Φλωρίδη με το 50-90. Αυτή η δικαιοσύνη της ατιμωρησίας πρέπει να αλλάξει. Και σας υπόσχομαι ότι θα αλλάξει.